Επιστρέψαμε στην Λεμεσό, έχουμε δίπλα μας τον coach τον Χριστόφορο τον Λιβαδιώτη. Coach, μια ακόμα νίκη για την ομάδα σας, βαδίζετε νομίζω και μαθηματικά πλέον έχετε εξασφαλίσει την πρώτη θέση στην βαθμολογία. Ναι, σίγουρα ήταν μια σημαντική νίκη απέναντι σε έναν καλό αντίπαλο. Ας μην ξεχνάμε την τελευταία φορά που παίξαμε εδώ πέρα, χάσαμε, ήταν η τελευταία ήττα που είχαμε κάνει. Εντάξει, δεν προσεγγίσαμε τόσο παιχνίδι όπως θα ήθελα και όπως θα θέλαμε, ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο. Μπήκαμε πολύ νοθρά, ειδικά αμυντικά, καμία σχέση με αυτό που θέλουμε να παίζουμε. Νομίζω στη συνέχεια όμως ανεβάσαμε την ένταση στην άμυνα. Μέσα από αυτό ελέγξαμε και τα rebound μας και μπορούσαμε στην επίθεση να επιβάλλουμε το δικό μας παιχνίδι. Τι ήταν αυτό που ίσως το γεγονός ότι είχατε κερδίσει την ΑΕΚ να μπήκαν οι παίκτες λίγο πιο χαλαρά στο παιχνίδι? Πολύ πιθανό να είναι και αυτό. Εντάξει, όπως λέω πάντα, δεν παίζουμε και μόνοι μας. Κάτι καλά έκανε και ο Απόλλωνας στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Αλλά εντάξει, δεν έχουμε το δικαίωμα να ξεκινάμε έτσι τα παιχνίδια. Αυτό που λέω για στους παίκτες. Ξέρετε, ανάμιση μήνα παίξαμε ένα-δύο παιχνίδια. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα παιχνίδια ώστε να είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση τώρα που θα παιχτούν τα παιχνίδια που θα κρίνουν τους τίτλους. Οπότε δεν έχουμε καιρό για να χάνουμε, ούτε για να πετάμε στον κάλαθο 5 λεπτά, 10 λεπτά, 3 λεπτά. Εμείς πρέπει να είμαστε συνεπείς σε αυτά που δουλεύουμε και αυτά που κάνουμε. Όπως είπα, για να έχουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση εκεί που πρέπει. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.